Λοιπόν, ακριβώς εκεί που είδατε μόλις προλίγου, υποθέτει την συνεχή σημασία, γίνεται η περίφημη Σκανδαλόπετρα. Τι είναι η Σκανδαλόπετρα, θα σας εξηγήσω. Είναι ένα παλιό, ένα πανάρχιο έθιμο που ανάγεται στα παλιά χρόνια των βουτυχτών, τις εκαλύμνουν, οι οποίοι βουτάνε αυτό οι γυμνοί, δηλαδή με ένα πικινάκι, με ένα μονοκίνη, βουτάνε και κατάνε μια μεγάλη πέτα στα χέρια, μεγέθους μικρού μενίρ και κατευθυντικότητος μικρού μενίρ, την πέτρα. Και ο διαγωνισμός είναι ποιος θα φτάσει πιο βαθιά με την πέρτα. Εκεί που δεν αντέχουν πια, ας πούμε, αφήνουν την πέτρα, φεύγει και ανεβαίνουν πάνω να δύο. Και φτάνουν σε κάτι φοβερά βάθη, 40 μέτρα, 50, 180 και άλλα ψέματα. Και είναι η πώς την είπαμε, Σκανδαλόπετρα ή Σκανδαλόπουστα. Διότι ορισμένοι εκ των διτών είναι γκέι. Εικάζεται ότι είναι γκέι. Και είναι σκάνδαλο αυτό το οποίο κάνουν και βουτάνε με την σκανδαλιάρα πέρτα. Είναι κοινό, ε. Έχει κοινό αυτό το φιλοθέαμονο εκεί πέρα που είναι στην Παρκούλα. Στην Παρκούλα και εκεί ήταν. Σκεπαστή. Και μια σημαία του Ισραήλ, όχι είναι ο ναυτικός όμως που δανειώνει. Σιωνιστές. Σιωνιστές βουτάνε μέσα και παίρνουν τα σφουγγάρια του αγνού Έλληνα εργάτη, έχονται μας πέντε δουλειά. Ψηφίστε Καρατζαφέρη, γιατί η Σκανδαλόπετρα θα φύγει, θα την πάρουν οι Σκοπιανοί.